Αγωνία και ανησυχία εξέφρασαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τις Επιτροπές Οικονομίας και Εργασίας για την πορεία της διαπραγμάτευσης κατά τη διόρυα ενημέρωση που είχαν από τους υπουργούς Ευκλήδη Τσακαλώτου και Έφη Χατσιόγλου. Οι δύο υπουργοί επανέλαβαν ότι θα νομοθετηθούν ταυτόχρονα μέτρα και αντίμετρα και θα εφαρμοστούν. Η ενημέρωση των βουλευτών έγινε εν όψη του Eurogroup της 20ης Μαρτίου και της πορείας των διαπραγματεύσεων με στόχο να κλείσουν τα τεχνικά θέματα και να προχωρήσουν οι συζητήσεις για το χρέος. Είμαστε πάρα πολύ κοντά και στην τεχνική της ολοκλήρωσης. Αυτή τη στιγμή η συμφωνία λέει ότι θα έχουμε μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία φυσικά αρνείται να συμβάλλει. Και αρνείται να συμβάλλει ακριβώς διότι θεωρεί και θεωρούσε ότι τα 2% του ΑΕΠ μέτρα λιτότητας ήταν η ενδεδειγμένη λύση. Αυτή τη στιγμή θα πάμε σε λύσεις οι οποίες βρίσκονται μακριά από το ιδεολογικό και από τον ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε λύσεις όπου η εξοικονόμηση πόρων θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικοδόμηση των θεμελίων ενός νέου κοινωνικού κράτους που έχει ανάγκη η χώρα μας ακριβώς για να κλείσει τις πληγές που άνοιξαν οι πολιτικές λιτότητας των προηγούμενων ετών. Η Πράστη Βουλή είπε η αξιολόγηση θα έχει κλείσει μέχρι 20 Μαρτίου. Και χθες ανακοινώθηκε επισήμως από την Κομισιόν ότι δεν είναι στο πρόγραμμα. Δεν είναι στο πρόγραμμα. Ποιος από τους δυο μας αχλαμαρίζει με την αξιολόγηση? Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ή ο Αλέξης Τσίπρας? Ως προς το κλίμα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτό περιγράφεται ως κλίμα προβληματισμού και ανησυχίας να γίνει εφικτό, να ισοσταθμιστεί η αναδιανομή της δημοσιονομικής πολιτικής και να υπάρξει εφαρμογή βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδίου. Η κυβερνητική πλειοψηφία είναι συμπαγής και όπως έχει δείξει και στο πρόσφατο παρελθόν είναι αποφασισμένη να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Μέτρο, δηλαδή για κάθε ευρώ στο οποίο θα υπάρχει επιβάρυνση, θα υπάρχει αντιστοίχως η στοχευμένη παρέμβαση ή ένα ευρώ ελάφρυνση. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την εκκίνηση αυτής της διαπραγμάτευσης. Η εκκίνηση αυτής της διαπραγμάτευσης ήθελε πάνω από 3,5 δις μέτρα λιτότητας έξτρα. Αυτό το πράγμα το έχουμε αφήσει πίσω μας. Τα οικονομικά αποτελέσματα είναι αυτά που είναι και είναι πολύ παραπάνω από τους στόχους που έχουμε μπει. Μια κυβέρνηση που 2,5 κοντά χρόνια έχει αποτύχει παταγωδώς σε όλα. Τι περιμένουμε από εδώ και μπρος? Αυτοί που απέτυχαν τώρα θα πετύχουν. Μια νέα πρόταση προς την ελληνική κοινωνία, προς τους πολίτες της χώρας μας και όχι να μπαίνει κατά ανάγκη αντιπαραθετικά ή με τρόπο καταγγελτικό ως προς το ΣΥΡΙΖΑ ή ως προς την κυβέρνηση. Ο τωρινός ΣΥΡΙΖΑ, η τωρινή κυβέρνηση έκανε τις επιλογές του. Οι επιλογές αυτές κρίθηκαν, θα ξανακριθούν από την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι είναι στήρο και άγωνο να συνεχίσουμε αυτή την αντιπαράθεση ως προς την κυβέρνηση και μόνο. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι έχουν γίνει λάθη. Τα λάθη όμως μας έδωσαν κάποιες υποσχέσεις ότι θα τα αλλάξουμε. Εμείς είμαστε εδώ για να σας δώσουμε τις συντάξεις τις καλές, το 751 τους μισθούς, δεν θα κόψουμε αφορολόγητα, δεν θα κόψουμε τίποτα. Και τελικά είχαμε αυτούς που είχαμε, πήγαμε για το καλύτερο και μας βγήκε χειρότερο από αυτό που είχαμε.